Το ΠΑΟΚ 24 είναι εδώ και ξεκινάει με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. 12 και 20 τόσο. Γιατί, τι κάνανε οι προηγούμενοι? Να απολογηθούν. Για να μην αργούμε κι εμείς περαιτέρω, πάμε να δούμε τι έχουμε. Πολύ γεμάτες οι ημέρες για την επικαιρότητα, και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με βόλεϊ. Σήμερα είναι η μέρα τελικού στο βόλεϊ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Είναι η μέρα πολύ έτσι έντονων προετοιμασιών για το παιχνίδι, για το τελικό του κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Έχουμε πάρα πολλά, έχουμε αρκετούς χορηγούς και πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Θα πάμε και στο Βόλο, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά αυτές τις ημέρες που θα κάνουμε μια σύνδεση με το Βόλο, και θα γίνουν πάρα πολλές και σήμερα και αύριο και το Σάββατο βεβαίως. Αλλά ας δούμε λίγο όλα τα της προετοιμασίας, πώς πάνε, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί υπάρχει τόσο ανησυχία για την ανετοιμότητα του σταδίου και αν πράγματι υφίσταται πολύ μεγάλο θέμα ή αν υπάρχουν απλά κάποιες παραλήψεις, κάποια τέλειες που μπορούν να ξεπεραστούν. Θα έχουμε ρεπορτάζ πάντα. Θα έχουμε μια σύνδεση τώρα σε λίγο με το Βόλο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους χορηγούς. Έχουμε να καλησπερίσουμε έναν κολοσσό, πραγματικό. Μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες που υπάρχουν, και πλέον η εταιρεία Virtelas επεκτείνεται, επενδύει σε την αγορά μας, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε αυτή. Η Virtelas κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική χρήση με περισσότερα από 125.000 προϊόντα υψηλής ποιότητας. Εδώ και 36 χρόνια δίπλα στους επαγγελματίες με μικροϊλικά, βίσματα, χημικά, τεχνητά προϊόντα, εξαρτήματα επίπλων και κατασκευών, εργαλεία και βέβαια συστήματα αποθήκευσης καθώς και εξοπλισμό προστασίας στην εργασία. Η Virtelas ανακαινίζει το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου 291, που θα λειτουργήσει στα μέσα Ιουνίου. Η Virtelas είναι μαζί μας εδώ στο ΠΑΟΚ 24 και στο Λίμπερο 104,4. Πρώτη ώρα για την εκπομπή μας με κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αν είσαι επαγγελματίας, αν έχεις μαγαζί, παντός είδους μπαταρία στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός. 2310-545-999 και επί τόπου αλλάζει η μπαταρία 24 ώρες το 24ωρο. Πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. 10 χρόνια λειτουργίας, 10 άτοκες δόσεις στην Αναδομό για κάθε είδους ανακαίνιση. Μπείτε στο site anadomo.gr και τηλεφωνικά 2311-241-508. Και με ρεγκίνα με τα είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, πορευόμαστε στην πρώτη ώρα. Τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Πειρατής. Ο Πειρατής είναι εδώ και σήμερα Πέμπτη με Παναγιώτη Σκαλπεντζή, Southern Blues, Stones, Stoner, Hard Rock, Heavy Rock και Tony Beeras, Διογένους 17, το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και βέβαια πλησιάζουν οι μέρες για το μεγαλύτερο τουρνουά MMA στην Ελλάδα, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη 13 Μαΐου. Όλοι μπορείτε να πάτε εκεί. Το GFC είναι μαζί σας, θα είναι 13 του μηνός εδώ, να δείτε μάχες σε κλουβί, ένα εντυπωσιακό θέαμα από τους καλύτερους αθλητές, με τον Γιάννη Ρουσμανίδη να είναι εδώ μαζί μας, να συμμετέχει στο τουρνουά ένας θεσσαλονικιός υπεραθλητής, πρωταθλητής σε όλες σχεδόν τις πολεμικές τέχνες, θα είναι εδώ να δώσει το δικό του σοου. GFC λοιπόν, MMA τουρνουά στην Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, 13 Μαΐου. Η μέρα προετοιμασίας είναι για το τελικό κυπέλλου στο ποδόσφαιρο, ετοιμασιών στο Πανθεσσαλικό, στο οποίο έπρεπε να γίνουν πάρα πολλές εργασίες και γι' αυτό θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Τελευταίες προπονήσεις για τις ομάδες, ετοιμασίες αγωνιστικές και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει. Από θα ξέρουμε το διαιτητή που θα σφυρίξει το παιχνίδι, αλλά και όλους τους βοηθούς του. Ο Κομίνης ορίστηκε, δεν είναι ο πρώτος στη λίστα των διεθνών, ούτε καν ο δεύτερος. Έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια
τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως. Φυσικά τον σημαδεύει αυτή η απόφαση στον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, όπου είδε το χέρι του Χουλτ και έκρινε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για το όλο θέμα, το σίτσε με τον Σιδηρόπουλο σε εκείνη τη φάση. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο εκλεκτός και αφήνει ως επιπρόσθετους τον Σιδηρόπουλο, που είναι πάνω από αυτόν στη λίστα. Αφήνει τέρα τον Καλογερόπουλο, που επίσης είναι πάνω από τον Κομίνη στη λίστα των διεθνών. Η ΚΕΒ εμπιστεύεται τον Κομίνη για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έχουμε βεβαίως το βόλεϊ, τον αγώνα που γίνεται σήμερα. Λίγο μετά τη μία θα μιλήσουμε για όλη την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Τελικός, πραγματικά, μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς και ο ΠΑΟΚ να γυρίσει, να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά. Ήδη το έχει κάνει και προηγείται με 2-1 στις νίκες. Ήδη έχει γίνει αυτό που φαινόταν ανέφικτο πριν ξεκινήσει η σειρά. Πολύ μεγάλο μάτς και στο βόλεϊ. Χθες τελείωσε χρονιά για την ομάδα μπάσκετ και τελείωσε με πολύ άσχημο τρόπο. Είναι η αλήθεια, με εντός έδρας ήττα από τον Άρη. Δεν νομίζω ότι το περίμεναν πολύ, ούτε καν ήδη οι Αριανοί μπορεί να το περίμεναν. Ναι, οι Αριανοί το ήθελαν περισσότερο όμως, αυτό φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε εκπληκτικό παιχνίδι ο Άρης. Άφησε στην άκρη όποιο άγχος είχε, έβαζε τα πάντα και ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει αυτό. Δίκαια ο Άρης παίρνει θέση στη τετράδα. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει πάρα πολλούς μήνες για να σκεφτεί την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Και πόλο έχει βεβαίως, γιατί όχι. Το μεσημέρι παίζεται τη θέση στο πρωτάθλημα. Θα είναι σπουδαία επιτυχία για την ομάδα πόλο να κερδίσει και πάλι τη Γλυφάδα. Βεβαίως και αυτό είναι ζήτημα για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να πούμε, γιατί χθες είδαμε σε δύσκολη θέση. Την ώρα της εκπομπής υπήρχε το πολύ μεγάλο θέμα με τον οπαδό του ΠΑΟΚ τον Κύπριο και ό,τι συνέβαινε στο νοσοκομείο. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε πόλη να πάρουμε θέση όπως πήραν πάρα πολύ για μια ανθρώπινη ζωή. Φυσικά δεν ξέρουμε ιατρικούς όρους, αλλά το δεδομένο είναι ότι ο διοικητής του νοσοκομείου ανακοίνωσε πως είναι κλινικά νεκρός ο νεαρός. Άλλο αυτό και άλλο να μιλάμε για άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα γεγονός που σχολιάζεται από όλους, καταδικάζεται βεβαίως ό,τι έγινε. Είναι ένα γεγονός που πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους όλοι όσοι πάνε στο γήπεδο και το Σάββατο, γιατί δεν θέλει να γίνει πολύ, δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό. Είναι ένα γεγονός που έτσι αλλιώς πρέπει να σημαδέψει για χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς η πιο δύσκολη θέση είναι η οικογένεια του νεαρού Κύπριου. Για άλλη μια φορά έπρεπε να γίνει κάτι τόσο κακό έτσι ώστε να ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο σημείο της πόλης, όπου συνέχεια σχεδόν σε κάθε αγώνα που γίνεται στην Τούμπα, στο Καθατζόγλιο, δημιουργούνται προβλήματα. Πάλι έπρεπε να γίνει το κακό για να ασχοληθούμε, μήπως και δοθεί κάποια λύση. Έχουν γίνει πολλά μικρότερα κακά στο συγκεκριμένο σημείο. Αποτύχει, δεν φτάσαμε στο ίδιο. Ναι, και δεν μιλάμε για ραντεβού οπαδών που ναι, πάνε να βγάλουν τα μάτια τους. Αυτό είναι δικό τους θέμα, και η με και η δε. Αλλά ειλικρινά αναρωτιέμαι, τόσα σκηνικά έχουν γίνει στο συγκεκριμένο σημείο, τόσοι άνθρωποι έχουν κινδυνεύσει που δεν πάνε για να κάνουν το κομμάτι τους, και πρέπει να συμβεί το μοιραίο για να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά. Και εδώ είναι ξεκάθαρη η ευθύνη της αστυνομίας, εντάξει. Δεν μπορεί. 100 σκηνικά έχουν γίνει. 100 σκηνικά. Τα ίδια και τα ίδια. Και νωρίς πριν από παιχνίδια και αργά μετά από παιχνίδια. Λοιπόν, είναι και αυτό πολύ μεγάλο θέμα. Επισκιάζει σωστά τα πάντα. Υπάρχουν και διάφορα μηνύματα και από πλευράς ΠΑΟΚ, από πλευράς ΑΕΚ. Ένα νέο παιδί 24 ετών. Τώρα για τους ενόχους και για όσους έχουν ευθύνη, η αστυνομία ήδη κινείται, η αστυνομία ήδη έχει στοιχεία, η αστυνομία ήδη έχει συλλάβει έναν. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και φυσικά θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Τι γίνεται, παρά 25 πήγε. Ας είμαστε σωστοί με τις ώρες μας. Εμείς να ενημερώσουμε επίσης ότι η εφημερίδα Η Φόρτσα, που συμμετέχουμε ενεργά, θα κυκλοφορήσει εκτάκτως αύριο Παρασκευή, με όλα τα δεδομένα για τον τελικό και όχι μόνο, τι θα έχει συμβεί σήμερα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, αν ο ΠΑΟΚ έχει προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στο παλμαρέ του. Και βέβαια θα κυκλοφορήσει και Κυριακή μετά τον τελικό, ελπίζοντας ότι αυτό το φύλλο θα είναι συλλεκτικό, θα μπορούμε να το κορνιζάρουμε, θα μπορούμε τέλος πάντων να έχουμε μια σημαντική ιστορική στιγμή καταγεγραμμένη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και Παρασκευή και Κυριακή λοιπόν Η Φόρτσα θα είναι στα περίπτερα. Μία έκδοση Παρασκευή και άλλη έκδοση την Κυριακή. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με μια πρώτη σύνδεση με τον Βόλο. Να είμαστε πάλι. Και βέβαια πρέπει να ενημερώσουμε ότι χορηγός αποστολής του ΠΑΟΚ 24 στο τελικό κυπέλου στον Βόλο είναι η Jeep Γιαννίδης. Θα μας δώσει και ένα τζιπάκι εκεί, ωραίο. Ε, γιατί δε φίλε, θα πάμε με, θα γίνουμε νεόπλουτοι, γιατί αυτό να το δούμε, να το αγοράσουμε, είναι λίγο δύσκολο. Εμείς οι φτωχοί ρεπόρτερ. Έχει δίνει καλές τιμές. Καλές τιμές έχει, εμείς που θα βρούμε. Αυτό είναι μαξάρα. 1.800 δόσεις. Ε? 1.800 δόσεις. Την προηγούμενη φορά μου είπε θα μου κάνει 700 δόσεις. Στον αέρα. Για να πάρω το, πώς το λέγανε, το C3. Αχα. Ναι. Μοναστηρίου 271 2 3 10 5 46 400 Jeep Γιαννίδης, χορηγός της αποστολής του ΠΑΟΚ 24 στο Βόλο. Λοιπόν, ναι, έχουμε εξελίξεις και επίσημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα το από το μήνυμα, ανακοίνωση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συγκλονισμένη ενημερώθηκε για την τραγική είδηση του χαμού του Νάσου. Ένας νέος άνθρωπος με βαθιά ριζωμένη στην καρδιά του την αγνή αγάπη για τον ΠΑΟΚ έφυγε χτυπημένος από την τυφλή οπαδική βία. Η οικογένειά μας είναι συγκλονισμένη και συμπαραστέκεται στην οικογένεια και τους οικείους του, εκφράζοντας τα θερμά της συλληπιτήρια. Ο Νάσος αποτελεί πια μέλος της αθάνατης ομάδας των Αετόπουλων και μόνιμο μέλος στην ψυχή του κάθε ΠΑΟΞΗ. Καλό ταξίδι, φίλε. Από εκεί πέρα υπάρχει αντίδραση και από την οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, πέρα από το μήνυμα του Γιώργου Σαββίδη το πρωί. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει δώσει εντολή για να βοηθηθεί η οικογένεια σε οτιδήποτε χρειαστεί και φυσικά μεταφέρει και τα συλληπιτήριά του. Είναι λίγο παράξενο να ασχολούμαστε με όλα τα άλλα σε αυτές τις ημέρες, αλλά πρέπει. Είμαστε αναγκασμένοι. Θα σημειώνουμε όλα αυτά. Τώρα υπάρχει αντίδραση από τον ΠΑΟΚ για αυτό το πάρα πολύ δύσκολο θέμα από χθες. Αντιδράσεις υπάρχουν και από άλλες ομάδες και από άλλους άλλων ομάδων και από τον Ντέμι Νικολαίδη που έγραψε κάτι νωρίτερα. Θα το αναφέρουμε στην πορεία της εκπομπής. Τρόπος επικοινωνίας με γραπτά μηνύματα γράφεται FM. Αφήνεται κενό το μήνυμα στο 54526. Η εταιρεία Βίρθελας επεκτείνεται ρίχνοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά. Η Βίρθελας κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική χρήση με περισσότερα από 125.000 προϊόντα υψηλής ποιότητας. Εδώ και 36 χρόνια δίπλα στους επαγγελματίες με μικροϊλικά βίσματα, χημικά, τεχνικά προϊόντα, εξαρτήματα επίπλων και κατασκευών, εργαλεία, χυρός, ηλεκτρικά, μπαταρίας, αέρα, συστήματα αποθήκευσης καθώς και εξοπλισμό προστασίας στην εργασία. Η Βίρθελας ανακαινίζει το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου 291, που θα λειτουργήσει στα μέσα Ιουνίου. Πάμε στο Βόλο για μια πρώτη φορά. Εκεί είναι το επίκεντρο του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτές τις ημέρες και αύριο και μεθαύριο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μαγνησίας, τον κύριο Λασκαράκη. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε, να είστε καλά. Και εσείς. Πώς είστε? Τρέχετε, έχετε άγχος? Προσπαθώ, υπάρχει. Προσπαθώ. Προσπαθείτε. Έχουν φορτωθεί πράγματα επάνω στη δική σας ένωση που δεν τα περιμένατε, ήταν λίγο απρόπτο? Τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες, ή τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο? Κοιτάξτε, καλύτερο δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Έχουμε ήδη υπερβεί τους εαυτούς μας κατά πολύ. Έτσι, και όλα έχουν γίνει με κάλλιστο δυνατό τρόπο, τηρουμένων των αναλογιών και του χρόνου που είχαμε στη διάθεση.
Αυτό ήθελα να πω. Μήπως ημερολογιακά, χρονικά ενημερωθήκατε καθυστερημένα? Κοιτάξτε, ο ορισμός του αγώνος έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έγγραφο που μου εστάλει από την προσωρινή διοίκηση της ΑΠΟ. Ναι. Από τη στιγμή εκείνη, όπως αντιλαμβάνεστε, έπρεπε να ξεκινήσουμε έναν αγώνα δρόμο, ούτως ώστε να καταστήσουμε το γήπεδο κατάλληλο για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνος από κάθε άποψη. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θεωρώ και ευλόγως το πιστεύω ότι έχουμε συμβάλει τα μέχρι. Αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι πιο σημαντικές εκκρεμότητες στο Πανθεσσαλικό? Πού πέφτει το βάρος των εργασιών? Δεν νομίζω ότι έχουμε εκκρεμότητες. Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών. Τα διαχωριστικά, τα μέτρα ασφαλείας όλα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν οι εργασίες. Έχουν τοποθετηθεί, ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των καμερών εντός του αγωνιστικού χώρου. 10 ή 12 κάμερες υψηλής αναλύσεως, οι οποίες θα ελέγχονται από συγκεκριμένο booth. Έχουν ολοκληρωθεί τα δημοσιογραφικά θεωρία. Έχουν ολοκληρωθεί οι χώροι για τα τηλεοπτικά συνεργεία. Έχει δημιουργηθεί κόμβος ιντερνετικός ισχυρότατος από την Κοσμοτέ. Ο χλωοτάπητας του κηπέδου είναι σε αρρύστη κατάσταση. Νομίζω ότι είμαστε κατά 99% έτοιμοι. Κατά 99% έτοιμοι. Ήταν και μια ευκαιρία να γίνει και το γήπεδο στην τελική. Εντάξει. Αυτό ήταν το θετικό. Μετά από αυτό το τελικό και με δεδομένη την πεποίθησή μου ότι έτσι όπως θα το βρουν το γήπεδο οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, έτσι θα το αφήσουν. Για τελικό Champions League είμαστε, τρέψε μου έτσι τον αστεϊσμό. Γιατί σήμερα υπάρχει πρωτοσέλιδο που αναφέρεται σε 15 σοβαρές ελλείψεις που διαπίστωσε χθες η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου? Χρονοκαθυστέρηση του πρωτοσέλιδου. Δηλαδή? Λοιπόν, οι συγκεκριμένες ελλείψεις είναι ελλείψεις που είχαν διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του 2014. Καλή αργά παρά ποτέ. Βέβαια από το 2014 και μετά μέχρι τώρα γινόντουσαν αγώνες στο Πανθεσσαλικό, έτσι πρέπει να σας αναφέρω. Προς όποιους αυτό απευθύνεται. Ένα έγγραφο που κυκλοφόρησε, δηλαδή χθες κύριε Λασκαράκη, ήταν του 2014. Ναι, εγώ γνωρίζω ότι τελευταία φορά που επισημάνθησαν κάποια σημεία σχετικά ήταν τότε. Από ό,τι θυμούμαι και από την συζήτηση που κάναμε στη σύσκεψη. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν έχει σημασία. Και αυτά τα σημεία λοιπόν όλα ηλέγχθησαν και απεκατεστάθησαν. Όλα. Και κάτι πόρτες προβληματικές που μας είχαν ενημερώσει ότι υπάρχουν και όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί. Μόνο για πόρτες μιλάμε. Εδώ πάρα θα βάλει το Δήμος Βόλου να με σε, δεν ξέρω εγώ πώς, 40 τουαλέτες χημικές. Τι λέτε στις πόρτες, μην αφού όλα. Μόνο αυτά έχουν τοποθετηθεί και προστατευτικά και κλειδώματα. Μπάρες διαχωριστικά, έχουν τροποποιηθεί τα δημοσιογραφικά θεωρία, έχουν τροποποιήσει ειδικό χώρο για να γίνει απονομή. Εκατοντάδες πράγματα. Από περιέργεια, όλα αυτά τα έξοδα ποιος θα αναλαμβάνει, ΕΠΟ? Δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν με αφορά εμένα ως ένας ποδοσφαιρικός σωματείου της. Ναι, εντάξει, από περιέργεια. Το πιο σοβαρό πρόβλημα, ποιο ήταν αυτό, το οποίο τακτοποιήθηκε? Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι δεν θα τα πληρώσω εγώ, γιατί δεν έχω την οικονομική σαν ένωση, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το πιο σοβαρό μακάρι. Θέμα, ποιο ήταν, κύριε Λασκαράκη, το οποίο τακτοποιήθηκε και μάλλον αφορούσε την ασφάλεια? Εγώ το σοβαρότερο θέμα το οποίο θεωρώ ότι τακτοποιήθηκε είναι το σύνολο των θεμάτων που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας. Να καταστήσουμε δηλαδή ουσιαστικά το γήπεδο όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλές, εις ό,τι αφορά τα ζητήματα μη επαφής των φιλάθλων των δύο ομάδων μεταξύ τους και διευκολύνσεως φυσικά του έργου τόσο των security όσο και των αστυνομικών δυνάμεων. Έχετε άμεση επαφή με τις αστυνομικές αρχές και... Φυσικά. Έχουμε εικόνα... Και με τις χειροζεστικές και με τις λιμενικές έχουμε. Αχα. Με αεροπορία μόνο. Έχουμε... Μόνο με την αεροπορία στρατού δεν έχουμε. Έχουμε εικόνα τι θα συμβεί, τι προβλέπετε και για μέσα στην πόλη, παραμονές, αγώνα, αλλά και γενικότερα... Έχουν ληφθεί τα αρμόδια μέτρα τάξεως, έχουν προβλεφθεί τα αρμόδια μέτρα τάξεως για μέσα στην πόλη από την αστυνομία. Να είστε βέβαιοι, σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, τις οργανωμένες μετακινήσεις των φιλάθλων των ομάδων, επίσης υπάρχει πλάνο συγκεκριμένου ασφαλείας. Να ενημερώσω μόνο τους φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προφανώς ακούν την εκπομπή και οι οποίοι δεν θα κατέλθουν οργανωμένα αλλά μεμονωμένα, ότι η είσοδος τους θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά από τη Νέα Εθνική Οδό προς τον Βόλο από τον κόμπο του Βελεστίνου. Ναι, μάλιστα. Έτσι. Είναι η πάνω πλευρά αυτή. Αυτή είναι η πάνω πλευρά. Είναι η πάνω πλευρά, ακριβώς. Και αναλογικά όπως αντιλαμβάνεστε, οι φιλαθλοί της ΑΕΚ, οι οποίοι θα μεταφερθούν, θα κινηθούν
είτε οργανωμένα είτε μεμονωμένα, η είσοδος που θα γίνει από την νότια πλευρά, από τον κόμβο της Νέας Αχιάλου, τον κόμβο των μικροφυγών. Και οι δημοσιογράφοι από πού να πάνε, από το Βελεστίνο ή από την Αχιάλου? Τι γίνεται? Οι δημοσιογράφοι μπορούν να έρθουν όπως θέλετε. Καλά, αυτό είναι μια κουβέντα είναι. Έχουμε και λιμάνι. Κύριε Σκαράκη, ο Χλωτάπητας ήταν και παραμένει πολύ καλός ή έγιναν και εκεί εργασίες? Φυσικά έχουν γίνει και επεμβάσεις βελτιωτικές. Ο Χλωτάπητας ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Α, ήταν. Χρησιμοποιείται το γήπεδο βεβαίως από το σωματείο μέλος μας, το οποίο αγωνίζεται στην γάμα εθνική κατηγορία, τον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι. Και χρησιμοποιείται το γήπεδο, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 15 ημέρες επί της ουσίας, έτσι, δηλαδή στα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού Βόλου. Λοιπόν, και ήταν βεβαίως σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τώρα πια είναι σε αρίστη κατάσταση. Ξέρετε, κατάλαβα αυτές τις ημέρες ότι και ο Δήμαρχος και εσείς ως Ένωση, σαν έχετε θυχθεί από όλα όσα λέγονται για το γήπεδο, για το Βόλο, ότι είναι ανέτοιμο κτλ. Σαν να σας προβλημάτισαν, σαν να στεναχώρησαν, σαν να είστε θυγμένοι από όλα αυτά τα σχόλια. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν δυνάμεσα ούτε να απαγορεύουμε, ούτε να κάνουμε επινέσεις στα σχόλια των λοιπόν ανθρώπων, έτσι. Τα ακούμε και βεβαίως κατά τη δική μας κρίση ο καθένας τα αξιολογεί. Εγώ ίσως ότι με αφορά, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω όπως εμείς ναι. από τον άλλο, έτσι. Θα σας πω ότι ένα πολύ μικρό αίσθημα πικρίας το διατηρώ, υπό την έννοια ότι ακούστηκαν πολλά για το πανεπιστημιακό στάδιο, για τον ορισμό του τελικού εδώ. Έτσι, αν μου επιτρέπετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο, θα σας πω ότι για μένα αυτό αποτελούσε στοίχημα επιτυχίας. Είχα κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα και βεβαίως την υποχρέωση, αν θέλετε, πέρα του δικαιώματος ως πρόεδρος ενός της Θεσσαλίας, να διεκδικήσω την τέλεση ενός τόσο μεγάλου αγώνος τέτοιας μεγάλης σημασίας στην γήπεδο της ενώσεώς μου. Έτσι, αυτό νομίζω ότι μου το αναγνωρίζουν όλοι. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, οι προσπάθειες τις οποίες έχουμε καταβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πρωτίστως και ο Δήμος Βόλου με τα συνεργεία του, καταλαβαίνετε, έτσι, είναι κατά την άποψή μου ιδιαίτερης σημασίας, τεράστιας σημασίας και δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Τα υπόλοιπα γήπεδα τα οποία πιθανόν να έπεφταν στο τραπέζι των συζητήσεων, θεωρώ ότι κάποια εξ αυτών δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση από το παθησαλικό στάδιο. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας είναι το ότι τελικό συνέβη. Έχουμε λοιπόν εδώ μια πόλη όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν με αγαστή συνεργασία υπερβεί τον εαυτό τους για να καταφέρουν να διοργανώσουν μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Πόσα άτομα δουλεύουν περίπου? Βρισκόμαστε σήμερα, το έχουμε καταφέρει. Πόσα άτομα δουλεύουν περίπου? Είμαστε εκατοντάδες. Εκατοντάδες. Ωραία, κρατάμε τη δική σας θέση ότι κατά 99% όλα τα θέματα έχουν λυθεί. Το γήπεδο είναι σχεδόν έτοιμο και θα παραδοθεί αύριο κανονικά. Φυσικά, τώρα εντός λίγου θα επιθεωρηθεί και για το τυπικό σχέδιο. Μάλιστα. Οφείλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση στο δικό σας σχόλιο για μια άλλη υπόθεση. Παρακαλώ. Για μια άλλη υπόθεση. Ναι. Η πρωτοβάθμια επιτροπή, το πειθαρχικό της ΕΠΟ, για τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ, τιμώρησε τον πρώτο παρατηρητή με διαγραφή για όσα έγραψε. Η πρωτοβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ δέχθηκε τη δική σας κατάθεση του δεύτερου παρατηρητή και τιμώρησε την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ένα σχόλιο από αυτού? Θα μου επιτρέψετε να σας πω πως δεν θα σας κάνω κανένα σχόλιο εις ό,τι αφορά τα καθήκοντά μου ως βοηθού παρατηρητή στο συγκεκριμένο αγώνα, τόσο διότι αυτό επιτάσσει ο κώδικας παρατηρητών, αλλά και όσο διότι αυτό αποτελεί απαρέγκλητη στάση μου από εκείνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και θα συνεχίσω έτσι να πράττω εις το διγυναικές. Δεν είναι μια δικαίωση για σας αυτό που έγινε ήδη? Σας είπα, δεν θα σας κάνω κανένα σχόλιο και δεν θα κάνω καμία δήλωση. Οποιοσδήποτε μπορεί αναμφιβόλως να εξαγάγει ευκαιρώς τα συμπεράσματά του. Έχετε τα γεγονότα όπως εκτελήθηκαν, έχετε τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, τα συμπεράσματα δικά σας. Καλή επιτυχία σε όλο το οργανωτικό κομμάτι για τον τελικό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Περικλέας Καράκης, κεντρικό πρόσωπο βέβαια και στην υπόθεση του αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Το είναι ένα γεγονός το οποίο του αναφέραμε, γιατί ξέραμε ότι δεν ήθελε κάτι να πει. Εντάξει. Και είναι γεγονός. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη και κόντρα και διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές εκθέσεις για εκείνο το μάτς. Το πρωτοβάθμιο όργανο της ΕΠΟ διέγραψε τον ένα παρατηρητή. Δικαίωσε τον κύριο Δασκαλάκη.
τιμώρησε την ΠΑΕ Ολυμπιακός με αυτή την ποινή και σήμερα βέβαια εκδικάζεται η έφεση. Τώρα, δεσμεύτηκε, μας ενημέρωσε ο κ. Δασκαράκης ότι... Και τελικό Champions League μπορεί να φιλοξενήσει τον Παθεσσαλονίκο. Αστειευόμενο σχετικά το είπε, αλλά θέλοντας να δώσει ένα στίγμα για το ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία για το οτιδήποτε που αφορά τον Παθεσσαλονίκο στάδιο. Οφείλαμε να πάρουμε την θέση του, γιατί δεξιά-αριστερά, ακόμα και σε πρωτοσέλιδο, υπάρχουν πολλές αναφορές ότι είναι δεκάδες οι ατέλειες. Το διαψεύδει ο πρόεδρος της Ένωσης Μαγνησίας. Θα δούμε από κοντά και αύριο τι έχει συμβεί. Μαζί μας και η Αναδόμο στο 2-3-10-2-41-508 καλείτε για να πάρετε τις καλύτερες προσφορές για την ανακαίνιση του χώρου σας με τα πιο σύγχρονα υλικά και βέβαια επειδή γιορτάζει 10 χρόνια 10 άτοκες δόσεις σε ό,τι και αν επιλέξετε για τον χώρο σας. Επίσης η Jeep Γιαννίδης είναι χορηγός της αποστολής του ΠΑΟΚ 24 στο τελικό κυπέλλου στο Βόλο Μοναστηρίου 271-2-3-10-5-46-400. Η Jeep Γιαννίδης είναι εδώ μαζί μας. Το τουρνουά, το GFC MMA, κορυφαίο τουρνουά στη χώρα μας, στο Παλατάκι 13 Μαΐου και ώρα 6 ξεκινάνε οι μάχες σε κλουβί των καλύτερων αθλητών της χώρας μας και πολύ καλούς αθλητές απ' έξω, από εξωτερικό θα έρθουν να δώσουν τις μάχες τους στο κλουβί, στο ειδικά διαμορφωμένο για εκείνη τη μέρα ΠΑΟΚ Sports Arena. Σύντομα θα δημοσιεύσουμε και δελτία τύπου που θα αναφέρουν ξεκάθαρες κατευθύνσεις για ό,τι θα δείτε εκείνη τη μέρα. MMA GFC, το τουρνουά που γίνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Και με το κέντρο μπαταρίας Ιταλός κλείνουμε την πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε και με ποδόσφαιρο και με βόλεϊ. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός με τρία καταστήματα, Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. 23-15-45-9-9-9 για παντός είδους μπαταρία. Με Regina, αξεσουάρ μπάνιου και τα υδραυλικά είδη, reginabanio.gr. Βεβαίως και με τον πειρατή, το μεγάλο Beer and Rock Bar ανατολικά στην Θεσσαλονίκη. Ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα, κυρίως στο ποδόσφαιρο αλλά και με τον μεγάλο αγώνα του βόλεϊ. Το αγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ έχει μια τελευταία προπόνηση τώρα και θα αναχωρήσει αργότερα για το Πήλιο. Εκεί θα παραμείνει μακριά από την πόλη η αποστολή της ομάδας. Λογικά θα πάρει αρκετούς, αν όχι όλους τους παίχτες μαζί ο Ίβιτς. Αύριο θα έχει προπόνηση αργά στο Πανθεσσαλικό. Στις 7 θα ακούσουμε και συνέντευξη τύπου και τον Ίβιτς και τον Μαλεζά που θα εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη στα αγωνιστικά δεδομένα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ούτε με πρόβλημα, ούτε με τραυματισμό, ούτε με τις σκέψεις του προπονητή. Το θέμα παραμένει εκεί στο κέντρο, ένα θέμα το οποίο ας πούμε ταλαιπωρεί μέσα εισαγωγικά τον προπονητή του ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς. Αν δηλαδή θα παρατάξει την ομάδα του με ένα εξάρι και δύο οχτάρια ή αν θα παρατάξει τον ΠΑΟΚ με δύο αμυντικά χαφ και ένα δεκάρι. Νομίζω ότι αν το προσωποποιήσουμε σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, το όλο ζήτημα παίζεται μεταξύ του Κάνιας και του Μπίσεσβαρ. Έτσι είναι το πράγμα. Για το θέμα του Κάνιας, το έχουμε ξαναπεί, όλοι εμείς, να, υπήρχε άποψη ότι είναι ο αναντικατάστατος, μοναδικό εξάρι, ότι αυτός δεν γίνεται κτλ. Δεν το βλέπει έτσι. Ο Ίβιτς αποδείχθηκε και στο προηγούμενο παιχνίδι, τον Παναθηναϊκό. Και αυτό συμβαίνει και με την άνοδο του Σάχοφ. Εντάξει, όταν ο Σάχοφ σου δώσει 8 γκολ. Ναι. Αρχίζει και το σκέφτεσαι διαφορετικά. Δεν μπορεί δηλαδή να πει στον Ίβιτς γιατί το κάνει αυτό. Δεν ξεκινάει το κέντρο του ΠΑΟΚ από τον Κάνιας. Ναι. Αυτό αποδείχθηκε στην κρίση του Ίβιτς, γιατί και αυτή πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη, κυρίως αυτή. Όχι, έχει να διαλέξει μια ισορροπία τακτική που δεν σου φέρνει γκολ από τις πίσω ζώνες
ή μία και όχι τόσο καλή ισορροπία που σου φέρνει γκολ από τις πίσω ζώνες. Ή το ένα λοιπόν, ή το άλλο. Απλά κατά... Σάχοφ και Τσίμιροτ δεν μπορούν να μην έχουν τον Μπίσεσβαρ μπροστά τους. Που είναι η λύση να βγάλουν την μπάλα. Δηλαδή είναι σταθερά ο Μπίσεσβαρ στο κράτημα μπάλας και στο ανέβασμα και στο ξεμαρκάρισμα και δεν κρύβεται. Με Σάχοφ, Τσίμιροτ και Ουάρντα, Παναγιά μου, όπως το είδαμε στη Λεωφόρο. Αυτά είναι τα δεδομένα, Γρατάλα, στο τέρμα, στην άμυνα και επιθετικά. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με ξεκάθαρο προβάδισμα, φορμαρισμένοι, καλά είναι, δοκιμασμένοι. Δεν φαίνεται ότι τίθεται οποιοδήποτε θέμα και από τις πρώτες δοκιμές του προπονητή. Με τον Μπέλκα να κερδίζει θέση στην εντεκάδα με τις τελευταίες του παρουσίες. Και με τα πολύ καλά στημένα του. Ναι. Πολύ καλά στημένα. Ξέχωρα τον γκολ. Σε σχέση με τον Ουάρντα. Ναι, δεν το συζητάμε. Καλύτερα στημένα. Και από πλευρά ΑΕΚ, γνωστά τα δεδομένα, τα αγωνιστικά, θα τα συζητήσουμε σίγουρα και στην αυριανή ημέρα. Λοιπόν, έχουμε είδηση από το χώρο του βόλεϊ. Περιμέναμε σήμερα το όλο ζήτημα για τον Αγκάμες και τον Ανδρεάδη και επειδή θα μπούμε έτσι κι αλλιώς στο κομμάτι του ρεπορτάζ για τον τελικό στο βόλεϊ, να δούμε ποια είναι ακριβώς η απόφαση για τους αθλητές, για τον Αγκάμες. Δεύτερη ώρα με Tenda Home από Γιώργο και Γιάννη Κατουρτζίδη. 23-10-4-30-0-11 και για επισκευή και για τοποθέτηση τα πάντα στις τέντες. Η εταιρεία Virtelas επεκτείνεται δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά. Η Virtelas κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική χρήση με περισσότερα από 125.000 προϊόντα υψηλής ποιότητας. Εδώ και 36 χρόνια δίπλα στους επαγγελματίες με μικροϊλικά, βίσματα, χημικά τεχνικά, προϊόντα, εξαρτήματα επίπλων και κατασκευών, εργαλεία, χυρός, ηλεκτρικά, μπαταρίες, αέρα, συστήματα αποθήκευσης καθώς και εξοπλισμού προστασίας στην εργασία. Η Virtelas ανακαινίζει το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου 291, που θα λειτουργήσει. Θα ανοίξουμε λοιπόν στα μέσα Ιουνίου, θα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε διαφορά. Virtelas, εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά για έναν κολοσσό. alterecofashion.gr μπαίνετε, βλέπετε την καλοκαιρινή κολεξιόν Alter Ego, η εγγύηση στο ντύσιμο ανδρικό και γυναικείο 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδου 85 στην Καλαμαριά, alterecofashion.gr και Data Labs, κέντρα διαβίου μάθησης. Παρακολουθήστε σεμινάρια μπαρίστα και σεμινάρια στα τουριστικά, γιατί εκεί είναι ουσιαστικά το μέλλον της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Για επαγγελματίες μπαρίστα με ολοκληρωμένη εκπαίδευση και στην παραγωγή του καφέ, γιατί πολλοί τσαπάδες έχουν μαζευτεί. Επαγγελματίας bartender, κάντε σεμινάρια στο σέρβις και όλα όσα χρειάζεται για να πιάσετε εύκολη δουλειά και εύκολο μεροκάματο. Εθνικής Αμήνης 14-2-3-10-22-29-62 το τηλέφωνο datalabs.edu.gr και το ίδιο ισχύει και για σεμινάρια στα οικονομικά ή σεμινάρια στην πληροφορική. Τα Data Labs είναι για σας εδώ. Λοιπόν, με ήδη υγιεινής φτήκας πορευόμαστε στη δεύτερη ώρα επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων και με Ότο Καλογεράς το ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, τα πάντα. Και Ρετζίνα. Ρεγκίνα, ρε τι Ρετζίνα. Δεν τρέπεσε λίγο. Είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπείτε τώρα στο site reginabanio.gr και ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα. Βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα, υπάρχει το σηματάκι απ' έξω για να μπορείτε να κάνετε δουλειά. Ρεγκίνα λοιπόν. Πάμε στο βολή. Η πληροφορία αναφέρει ότι η ανακοίνωση και η απόφαση για την τιμωρία των δύο αθλητών,
του Αγκάμες και του Ανδρεάδη θα είναι επιβολή προστίμου και για τους δύο. Αυτή είναι την πληροφορία. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι αγωνίζονται στο παιχνίδι. Θα δούμε πώς το αντιμετωπίζουν όλο το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη ημέρα για το βόλιο του ΠΑΟΚ. Άλλος ένας τελικός, ας το θέσουμε έτσι. Ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Παϊσιάδης, είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι, καλά είστε. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, μια χαρά. Σε τι κατάσταση, καλύτε. Μεγάλο άγχος. Όχι, νομίζω εντάξει, μωρί. Έχουμε πει λίγο στη συνήθεια. Ναι, ναι. Αυτή. Εδώ και 2-3 χρόνια έχετε πολλούς τελικούς. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και τα επόμενα. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά την επομένη της ανακοίνωσης για τον κύριο Ελγκέτα. Τι μας λέγατε? Μας είχατε εξηγήσει όλο το σκεπτικό και μας είπατε ότι θα κριθεί η απόφασή μας από όλα τα παιχνίδια, από όλη τη σειρά, ακόμα και από τον αριθμό των αγώνων στους τελικούς. Μας είχατε πει αυτό συγκεκριμένα. Θεωρείτε ότι, για να ξεκινήσουμε από αυτό, έχει κριθεί ήδη η απόφασή σας για την αλλαγή προπονητή? Κοιτάξτε, εν μέρη θα έλεγα ναι, εντάξει. Γιατί όταν πετυχαίνεις να γυρίσεις μία σειρά, να κάνεις ένα break, να κάνεις μία σκούπα τον Παναθηναϊκό που είχες δύο ήττες στη regular απέναντί του, να ξεκλειδώσεις τον Ολυμπιακό και να τον υποβάλεις στην πρώτη του ήττα, στις πρώτες του ήττες και να τον έχεις πλέον στο χέρι για να του πάρεις το πρωτάθλημα, νομίζω ότι ναι, έχει δικαιωθεί αυτή η απόφαση. Ναι. Και σας είπα και κάτι άλλο τότε, ότι δεν έχει όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ομάδα του Βόλου του ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την πορεία του Γιάννη Καλμαζίδη στο μπάγκο του ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει ή να πει ότι ήταν αποτυχημένος ο Καλμαζίδης στην πορεία του, όταν ο Καλμαζίδης έχει αλλάξει τη μοίρα αυτού του τμήματος σε επίπεδο τίτλου. Μάλιστα. Ας τα αφήσουμε στην άκρη, εντάξει. Έγινε, κρίθηκε. Ο ΠΑΟΚ πράγματι άλλαξε πρόσωπο. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά τον κέρδισε. Μεγάλη εμφάνιση και στα δύο παιχνίδια. Ειδικά στο πρώτο, εντάξει. Στο πρώτο. Στο δεύτερο. Στην ισοφάριση. Στο πρώτο. Ναι, ναι. Μα να κερδίσεις καθαρά αυτόν τον Ολυμπιακό φέτος δεν είχε ξανασυμβεί. Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε. Μια ήττα είχε από τη ΣΥΡΙΟ, 3-2 νομίζω, σε ένα παιχνίδι διάφορο. Ναι, σε ένα παιχνίδι διάφορο και χωρίς τους βασικούς. Ναι. Δηλαδή. Πώς είναι η ομάδα, πώς τους βλέπετε? Είναι μια ερώτηση που την κάνουν όλοι οι φίλοι που μου τηλεφωνούν. Θα σας απαντήσω όπως απαντώ και σε αυτούς. Επειδή τους είδα και στις δύο προπονήσεις, και στη σημερινή και στη χθεσινή, γυαλίζει το μάτι τους. Νομίζω ότι η ψυχολογία είναι, έχουν την ψυχολογία του θα μπούμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, έτσι τους βλέπω εγώ τώρα, δεν ξέρω πόσο λάθος μπορεί να κάνω. Αλλά επειδή τη βλέπω την ομάδα όλη τη χρονιά φέτος, βλέπω αποφασισμένα πρόσωπα, ελπίζω να δικαιώσουν τους πόδους μας. Η αλλαγή απόδοσης, η μεταμόρφωση μάλλον τριών παικτών, ειδικά του Ντάντε και του Σαφράνοβιτς, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι από μόνοι τους έχουν εκπαιδεύσει τον εαυτό τους να έχουν υψηλό κίνητρο σε τέτοια παιχνίδια, ή απλά ήρθε ένα αντεφορμάρισμα και ο Στάροβιτς ήταν πολύ καλός στο τελευταίο παιχνίδι? Ναι, ναι. Γιατί... ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε οικονομία του σπορ. Αυτοί οι μεγάλοι αθλητές. Και ξέρετε, μου το λέγανε και προπονητές των άλλων ομάδων αυτό όλη τη χρονιά. Μην βλέπεις τι είναι τώρα ο Ντάντε, μην βλέπεις τι είναι τώρα ο Ντάντε, θα τον δείτε στη τελική σειρά. Θα δείτε το Σαφράνοβιτς ότι εκεί θα είναι αυτός που πρέπει. Και νομίζω ότι επειδή αυτοί οι αθλητές ξέρουν να μετράνε τις δυνάμεις τους, ξέρουν πού κρίνονται τα πράγματα σε κέρια σημεία, σε κέριους τίτλους, ενδεχομένως και η παρουσία του προπονητή που έχει αλλάξει κάποια τακτικά πράγματα στο κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά κυρίως αυτό που λέω, ότι στην μεγάλη τους εμπειρία και στη γνώση του πώς πρέπει να ξοδεύουν τις δυνάμεις τους και να έχουν δηλαδή την οικονομία τους, είναι αυτό που νομίζω ότι τους οδηγεί σε αυτές τις τελείως έτσι, διαφορετικές εμφανίσεις του τελευταίου καιρού σχέση με το τι γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Πόσο κόσμο περιμένετε σήμερα, τι ενδείξεις έχετε?
Από ό,τι αν υπολογίσουμε ότι είμαστε γύρω στα 1400 διαρκείας και γύρω στα, έχουμε ξεπεράσει δηλαδή γύρω στις 4000, νομίζω ότι πάμε για sold out, έτσι φαίνεται. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι κάτω κοντά στην Ουρανούπολη. Τώρα δηλαδή εδώ που έχω γνωστούς φίλους από εδώ, μου λένε πάρα πολύ στήλους ανεβαίνει για το παιχνίδι. Δηλαδή θα έχει και κόσμο που φεύγει και τώρα για το παιχνίδι. Πιστεύω θα έχει πάρα πολύ κόσμο, αν δεν έχει sold out θα είναι το γήπεδο σίγουρο, θα είναι σχεδόν γεμάτο. Ήταν και αυτός ένας στόχος εκείνης της δύσκολης περίοδου, να ξαναγεμίσει το γήπεδο. Ναι βέβαια, φυσικά. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Το οποίο, κύριε Παϊσιάδη, να πούμε ότι παίζει ρόλο και για τη συνέχεια του τμήματος και οικονομικά, αν το θέσουμε. Εντάξει, φυσικά. Θα σας πω κάτι, έτσι. Τα μέτρα εδώ δεν είναι ίδια με το ποδοσφαίρου ή ακόμα και με το μπάσκετ, αν θες να έχεις μια ομάδα πρωταθλητισμού. Τα μέτρα είναι πολύ χαμηλότερα. Φανταστείτε ότι όταν ένα τίμημα κάποιων χιλιάδων διαρκείας μπορεί να σου δώσει δύο σπουδαίους αθλητές στο ρόστερ σου, έτσι και δύο γεμίσματα μεγάλα, δύο sold out δηλαδή, μπορούν να εξασφαλίσουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του budget, του ετήσιου budget της χρονιάς. Είναι τα έσοδα, δηλαδή επειδή το budget είναι κοντά στα 700 με 800 χιλιάρια, είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να γεμίσει το γήπεδό της και να έχει τα κατάλληλα έσοδα από αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως, κατά ψέματα, ΠΟΚ έχει κάνει ένα κοινό βόλεϊ, εντάξει. Εσείς που έχετε ζήσει και τις στιγμές των 50 ανθρώπων στο γήπεδο, δεν είναι έτσι τα πράγματα πλέον. Όχι, καθόλου έτσι δεν είναι, ακριβώς. Έχει δημιουργήσει ένα κοινό. Και το βασικότερο απ' όλα δεν είναι μόνο τον κόσμο που έχει δημιουργήσει, ας πούμε, τον δικό του κόσμο που πλέον αγαπάει και έρχεται στην ομάδα και βλέπει, παρακολουθεί το τμήμα. Είναι και το γενικότερο ενδιαφέρον του μέσου ΠΑΟΞΗ. Δηλαδή, ο μέσος ποδοσφαιρόφιλος ΠΑΟΞΗ τον ενδιαφέρει το βόλεϊ που του δίνει τίτλο. Το ακούω καθημερινά από τις εκπομπές, από τις οπαδικές εκπομπές. Δηλαδή, έχει μπει στο στόμα του ΠΑΟΞΗ το βόλεϊ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέραν δηλαδή του κιτάρου που έχει δημιουργήσει, όπως λέτε, που είναι το κομμάτι το αυθεντικό, που είναι πλέον αρκετός ο κόσμος που τον ενδιαφέρει το τι συμβαίνει καθημερινά στην ομάδα, τι γίνεται με τους αθλητές, με τους προπονητές, με την καθημερινότητα της ομάδος. Αλλά και ο μέσος, νομίζω, ΠΑΟΞΗς πλέον έχει αποκτήσει έτσι, μια σχέση με το βόλεϊ που τον ενδιαφέρει πολύ να μένει το τμήμα ψηλά, να κάνει πρωταθλητισμό, να του δίνει αυτή τη χαρά κάθε άνοιξη. Και είναι, νομίζω, σημαντικό για όλους. Για όλους. Και περισσότερο και για τον ΠΑΟΚ σαν σωματείο και για τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που έχει, ας πούμε, το μεγάλο του τμήμα που οπωσδήποτε είναι το βόλεϊ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά και γενικότερα για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, νομίζω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Παϊσιάδη, περασμένα ξεχασμένα όσα έγιναν στο τέλος του τρίτου παιχνιδιού ή δεν θα τα αφήσετε? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα περασμένο ή ξεχασμένο. Ήδη χθες εμείς έχουμε κινητοποιήσει κάποια πράγματα και θα δούμε μετά το τέλος του παιχνιδιού κάποιες ενέργειες που θα γίνουν. Γιατί εδώ υπάρχει δηλαδή αυτά που έχουν συμβεί. Νομίζω ότι σε σχέση με αυτά που γίνει με τον Πλατανιά, από αυτό που ομολογούν οι αθλητές του Πλατανιά, όταν η αστυνομία στέλνει μια κρίση ότι δεν έχει πέσει, ας πούμε, κροτίδα μέσα στα αποδυτήρια, πρέπει να μας βγάλει όλους εξωγήινους. Δεν θέλω να πούμε το σύστημα. Αστυνομία, γιατί... Η αστυνομία έτσι όπως έχει γίνει. Όχι, δεν υπάρχει αστυνομία. Ο παρατηρητής τι κάνει? Δηλαδή, μα έξω από τα πολιτήρια του ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν μία μισή δημιουργία αστυνομική. Άντρες και γυναίκες. Είδανε τους αθλητές γυμνούς να βγαίνουν έξω. Δηλαδή, δεν ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα από τι συνέβη αυτό. Επειδή ξαφνικά θέλω να βγουν βόλτα στο Ρέντι οι αθλητές του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, απλώς δεν θέλω να πάμε σε αυτά τα θέματα, γιατί θέλω να έχει ηρεμία η ομάδα για ένα παιχνίδι που είναι το σημαντικότερο της χρονιάς. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες κατευθείαν αυτό, αλλά δεν έχει περάσει έτσι. Αυτό σίγουρα δεν έχει περάσει έτσι. Δηλαδή, έχετε πληροφόρηση για Ανδριάδη και Αγκάμες? Ναι, εκεί εντάξει, εκεί υπάρχει ένα θέμα όπου ο δικαστής μάλλον αποφασίζει ότι εφόσον η έκθεση είναι τόσο, το λέει δηλαδή τόσο απαλά ότι μετά με την επέμβαση των ψυχρεμωτέρων, ας πούμε, τελείωσε το επεισόδιο μεταξύ Αγκάμες και Ανδρεάδη, θεωρώ ότι δύσκολα από εκεί θα έχει κάτι. Αλλά δεν μπορεί να φύγει έτσι το θέμα της κροτίδας, έτσι. Ναι. Όπου κοδέψαμε να είχαμε τον Σαφράνοβιτς μέχρι χθες να μην μπορεί να ακούει. Δηλαδή εντάξει τώρα,
δεν μπορούν να σε βγάλουν. Δηλαδή δεν μπορούν να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τώρα τι θα πρέπει να αποδείξουμε. Γράφει η αστυνομία ότι καμία κροτή δεν έχει πέσει μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι απίστευτα τα πράγματα. Μπορεί να κουφάθηκαν και αυτοί, για μην άκουσαν. Ναι, εντάξει. Απίστευτα. Στον Πειραιά κουφαίνονται. Κουφαίνονται κατά περίπτωση στον Πειραιά. Και τυφλώνονται. Ναι. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στο σημερινό παιχνίδι. Θέλω να πω και μία κουβέντα για τον κόσμο στην σημερινή εκπομπή, μέσα στην εκπομπή σας για το σημερινό παιχνίδι. Καταρχήν είναι μία δύσκολη στιγμή μετά το περιστατικό που υπήρξε χθες με το Κύπριο νεαρό οπαδό του ΠΑΟΚ. Αλλά ο κόσμος πρέπει να έρθει στο γήπεδο και να είναι όπως ήταν κάθε φορά που ήρθες έτσι στα μεγάλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι αυτό έχει να αποδείξει. Να τιμήσουμε το παιδί που έφυγε και να αποδείξουμε και ότι η ομάδα αυτή μπορεί να, μαζί με τους οπαδούς της, μπορεί να φέρνει πολύ σπουδαίους τίτλους στην πόλη. Και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί και σήμερα και το Σάββατο, πιστεύω. Μάλιστα. Κύριε Πασέδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, να είστε καλά και εγώ. Γεια σας. Αυτά με την ομάδα Βόλεϊ. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Άλλο ένα τα τελευταία χρόνια. Δύσκολο είναι. Είναι πολύ δύσκολο. 50-50 είναι. Τι. Απλά έχεις την ψυχολογία μαζί σου. Σωστά, είναι και ο κόσμος, είναι και η ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός παραμένει σπουδαίος αντίπαλος. Και έχει χάσει ελάχιστες φορές φέτος. Δύο όμως από τον ΠΑΟΚ συνεχόμενες. Και για να δούμε τι θα έχουμε και σήμερα. Αναφέραμε για τον Αγκάμες και τον Ανδρεάδη. Και περιμένουμε την ανακοίνωση ότι μάλλον θα είναι πρόστιμο. Παίζουν και οι δύο κανονικά. Σε λίγο θα μας πει ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης τα δεδομένα. Εμείς να ενημερώσουμε ότι η εταιρεία Virt Ελλάς επεκτείνεται δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά. Η Virt Ελλάς κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική χρήση με περισσότερα από 125.000 προϊόντα υψηλής ποιότητας. Εδώ και 36 χρόνια δίπλα στους επαγγελματίες με μικροϊλικά, βίσματα, χημικά, τεχνικά προϊόντα, εξαρτήματα επίπλων και κατασκευών, εργαλεία, χειρός, ηλεκτρικά, μπαταρίες, αέρα, συστήματα αποθήκευσης καθώς και εξοπλισμό προστασίας στην εργασία. Η Virt Ελλάς ανακαινίζει το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στην Οδό Μοναστηρίου 291, που θα λειτουργήσει στα μέσα Ιουνίου. Ένα τελευταίο διάλειμμα. Κυλάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Πραγματικά αισθανόμαστε ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Πραγματικά και με όλα όσα γίνονται εκτός και με όλη τη δική μας προσπάθεια ενημερωτικά να καλύψουμε τα θέματα που είναι πάρα πολλά και δεν προλαβαίνουμε. Και με όλη την προετοιμασία για τον τελικό στο Βόλο. Πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα, να μην λέμε πολλά και επιστρέφουμε στην τελική ευθεία. Ολοκληρώθηκε και η σημερινή προπόνηση για τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα προπονήθηκαν οι παίχτες, γευμάτισαν κιόλας εκεί στο γήπεδο. Δεν προκύπτει κάτι καινούριο. Ο Ίβιτς, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα έχει στο Βόλο όλους τους ποδοσφαιριστές. Μαζί παρών και ο Γιάννης Μιστακίδης, ο άτυχος της φετινής χρονιάς με το σοβαρό τραυματισμό στους χιαστούς. Θα είναι όμως μαζί με την αποστολή κανονικά και ο Μιστακίδης. Αναχωρεί ο ΠΑΟΚ το απόγευμα για το Πήλιο, εκεί που θα παραμείνει η αποστολή. Και πλέον αύριο στις 6 η συνέντευξη τύπου με Ίβιτς και Μαλεζά. Και στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ θα πατήσει πρώτη φορά 7 και 4 με την προπόνηση. Στο χαλί, όπως μας είπε ο κ. Δασκαράκης. Διαβάζει μηνύματα στον αέρα. Είσαι επαγγελματίας του εσύ. Τι έγινε. Βρήκαμε εισιτήρια. Βλέπω κιόλας, είναι αυτό το κινητό σου, είναι μικρό. Βλέπεις εσύ τώρα που γράψεις. Βεβαίως. Πώς αυτά τα κομψά δαχτυλάκια πατάνε αυτά τα γράμματα. Τι βαθμό συγκέντρωσης έχεις. Σαφράνοβιτς θυμίζεις, φίλε. Τέλος πάντων, μαζί μας η εταιρεία Alter Ego, κορυφαία στην ένδυση. Την επιλέγουμε, μας δίνει. Αλλιώς θα ήμασταν γυμνοί στους δρόμους, όπως ήταν γυμνοί στους διαδρόμους, όπως μας είπε ο Παϊσιάδης, όπου είχε ματ
είχε αστυνομικούς και άνδρες και γυναίκες και μετά την κροτίδα βγήκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ γυμνοί. Έτσι μας είπε ο κ. Παϊσιάδης, αν δεν το κατάλαβες. Εντάξει, και οι κοπέλες της αστυνομίας είχαν και τα τυχερά τους. Αυτό είναι. Όχι μόνο ατυχία, όχι μόνο μια εργασία πάρα πολύ δύσκολη. Κτλ. Κτλ. Άλτε ρέγκο. Και 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Επίσης, χορηγός αποστολής του ΠΑΟΚ 24 στο Βόλο, η Jeep Γιαννίδης, το Renegade, αν μου το εξήγησε καλά, πετρέλαιο είναι στα 1600 κυβικά και βενζίνη στα 1400 ή το ανάποδο. Μάλιστα. Δεν νιώθω. Ποιο είναι συνήθως μεγαλύτερο, το πετρέλαιο. 1600 το πετρέλαιο, 1400 η βενζίνη. Επίσης, μοναστηρίου 271, 2, 3, 10, 5, 46, 400 θα μας δώσει και το Renegade, το Jeep Renegade. Η Jeep Γιαννίδης να το δοκιμάσουμε και θα σας κάνουμε ανάλυση στο δρόμο. 33 έχει αυτό που θα πάρουμε εμείς, αλλά η τιμή είναι από 19.000. Εμείς έχουμε το 4x4 το αυτόματο. Αυτό θα πάμε, να ξέρεις. Λοιπόν, Γιάννης Παρασκευαΐδης, τι συμβαίνει λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πέρα από όσα μας είπε ο κ. Παϊσιάδης. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και στους φίλους ακροατές, εννοείται. Τι λέει? Πριν από όλα καλά, πριν από λίγη ώρα και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το χαλαρό πρόγραμμα που κάνει πάντα πριν από ένα παιχνίδι, το πρωινό, και ο Ολυμπιακός προπονήθηκε στο παλατάκι. Αυτό που έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ είναι, μιλώντας με τους παίκτες της ομάδας, είναι ότι είναι και αυτοί, μπορούμε να πούμε, συνειδητοποιημένοι για την χρυσή ευκαιρία, επιτραπεί αυτή η έκφραση, που έχουν μπροστά τους. Γιατί όταν έχεις προηγηθεί, όσοι έχουν προηγηθεί με τους άσχημους τραυματισμούς, το ότι η ομάδα πήγε στο τελικό του πρωταθλήματος χωρίς δύο διχόνιους, το οποίο δεν έχει γίνει παγκόσμια πουθενά. Δηλαδή να πάει μια ομάδα στο τελικό του πρωταθλήματος χωρίς να έχει παίξει ο βασικός της διαγώνιος. Αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι εδώ που φτάσαμε και εδώ που έχουν καταφέρει να φέρουν τη σειρά οι ίδιοι, πρέπει σήμερα να κάνουν πολύ καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με τα δύο παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι τώρα με τον Ολυμπιακό και στα οποία ήταν πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, για να μην δούμε και τις εμφανίσεις σε αυτά τα παιχνίδια. Απλά καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν είναι αρκετό. Δηλαδή αυτό που δώσανε στο Ρέντι μέσα και αυτό που δώσανε στο πρώτο μάτς δεν είναι αρκετό για να πάρουν το σημερινό παιχνίδι. Θέλει παραπάνω απόδοση σήμερα να βγάλει ο ΠΑΟΚ. Και όταν λέω να βγάλει παραπάνω απόδοση, δεν γίνεται να είσαι μόνο καλός στην υποδοχή, όπως το Ρέντι, ας πούμε, ο Ντάντε ήταν καλός στην υποδοχή, αλλά στην επίθεση είχε φτάσει στην 22, για παράδειγμα. Θέλει σήμερα να κάνουν όλοι το κάτι παραπάνω. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι αν το πάρουν σήμερα θα πάνε και για διακοπές και θα πάρουν και για διακοπές ως μάγκες, ή ας μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι το πιο μαγικό πρωτάθλημα, αν το καταφέρει ο ΠΑΟΚ να το κατακτήσει. Πέρσι λέγανε ότι δεν έχει ξαναγίνει ομάδα να πάρει πρωτάθλημα η οποία ξεκίνησε, μάλλον τελείωσε την κανονική διάρκεια στην τέταρτη θέση και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα σπάζοντας δύο έδρες. Αλλά το φετινό νομίζω είναι πιο μαγικό, και είναι πιο μαγικό γιατί ο ΠΑΟΚ σε κανένα σημείο της χρονιάς δεν έκανε τον κόσμο του να πει και φέτος είναι δικό μας, όπως το έβλεπε λίγο πολύ και την περσινή χρονιά, αλλά και ειδικά την πρώτη χρονιά. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι το φετινό πρωτάθλημα, μη τι άλλο, θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Θα είναι και το τρίτο σερί πρωτάθλημα για ένα ομαδικό τμήμα του ΠΑΟΚ, που και αυτό είναι ένα σημείο άξιο αναφοράς. Περιμένουν αρκετό κόσμο. Υπήρχε και συζήτηση μεταξύ των παιδιών και τον κόσμο που θα βρίσκεται στο παλατάκι, αλλά επειδή ήταν και εκεί πέρα και οι άνθρωποι της ομάδας, τους ξεκαθάρισαν ότι δεν χρειάζεται καν να σκέφτεστε αν θα είναι 100 ή αν θα είναι 10.000. Είτε μέσα και κάντε αυτό που ξέρετε. Περιμένω σήμερα τον Χόρχε Λικέτα να ξαναρίξει στο Παραφλέξ ως βασικό το Θάνο τον Τερζή. Ο Έλληνας Πασαδόρος νομίζω ότι άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πως είναι το σκάκι και κάνεις μια κίνηση και να κερδίσεις, αλλά να κάνεις μια κίνηση και να κάνεις το ρουάμαρ. Νομίζω ότι το βαρόμετρο του ΠΑΟΚ αυτή την ώρα είναι ο Θάνος ο Τερζής. Ένας παίχτης ο οποίος ήταν στη σκιά του Βασίλη Κουρνέτα, που και στις χρονιές εκείνες που ήταν στο ΠΑΟΚ με τον Βασίλη Κουρνέτα πάλι είχε δείξει ότι μπορεί να προσφέρει. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο όταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο κύριος Εδρίκος τον καλούσε
συνεχόμενα τα τελευταία δύο χρόνια στην εθνική ομάδα και είχε ενεργό ρόλο και όχι ρόλο απλά να είναι στο πάγκο. Νομίζω ότι είναι και η δικιά του μεγάλη στιγμή σήμερα, γιατί και αυτός είναι ένα παιδί το οποίο είναι 20 χρόνια μέσα στο χώρο του βόλεϊ και νομίζω ότι το αξίζει. Εκείνο που έκανε στο 13-10, ποιο? Ένα που έκανε που την πέταξε την μπάλα μέσα να του ευνηδιάσει και καλά και δεν του βγήκε και μας μείωσαν εκεί στο tie break. Ναι, Σταύρο, εκείνο όμως άμα έμπαινε θα έλεγες τι κάνει ο Τερζή. Δεν είναι, είχε υψηλό, άκουτα της, για Τερζή και αυτό που έχει δείξει στα play-off μέχρι σήμερα, αυτό ήταν κακή επιλογή. Εκεί εγώ που έχω παίξει βόλεϊ, όταν παίζω στην παραλία, εκεί γιατί δεν τη στέλνουν την μπάλα ακριβώς δίπλα στο φιλέ και τη στέλνουν μέσα στο γήπεδο. Δίπλα στο φιλέ, ρε φιλέ. Εκεί στην ουσία δεν εκεί και άμυνα να βγάλεις, στο φιλέ θα πάει μπάλα. Έτσι, απλά σκέφτονται αυτοί πιο πολύ να τους πιάσουν προετοίμαστος. Ναι, δεν τους έπιασε. Δεν τους πιάνουν συνήθως, ναι. Για κάποιο λόγο, ενώ το λες ότι είναι εύκολο, δεν πετυχαίνει. Γιατί ο Πασαδόρος έχει δύο κινήσεις. Μία κίνηση είναι να βγάλει την πάσα και άλλη κίνηση είναι να κάνει το δικό του εφηβιάσμα. Λέει, την περνά την μπάλα ίσα-ίσα από το φιλέ, ίσα-ίσα, λίγο πλάγια και ο άλλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάνω από το φιλέ. Μπορεί να μας ακούγει, λέω εγώ ο έμπειρος. Ναι, άμα μας ακούει θα γελάει, ναι, άστο. Εννοείται. Αλλά εκεί, παρότι τον αποθέωνα, φίλε, δηλαδή σε κάθε φάση, εκεί τρελάθηκα. Φύγανε, δηλαδή το τραπεζάκι μου θα τα αλλάξω τώρα στο σαλόνι, γιατί έφαγε μια κλωτσιά σε εκείνη τη φάση και στράβωσε το πόδι. Απλά είναι μαγικός ο τρόπος. Στράβωσε και το δικό μου το πόδι, βέβαια, αλλά τέλος πάντων μια άλλη κουβέντα. Ναι. Απλά είναι μαγικός ο τρόπος ο οποίος έχει καταφέρει να μοιράσει το χρόνο παιχνιδιού. Δηλαδή τόσο καιρό με τον Πέτκοβιτς βλέπαμε Τάντε Στάροβιτς, Τάντε Σακόγλου, Τάντε Σακόγλου. Βλέπαμε αυτό το πράγμα. Έπεφτε ο Τάντε πάρα πολύ, το γυρνούσε μετά σε Σαφάνοβιτς. Εμένα δεν με χαλάει αυτός ο ρόλος του Πέτκοβιτς πάντως που μπαίνει κάθε για λίγο και δίνει μια-δυο πινελιές και βγαίνει. Δεν με χαλάει αυτό, να ξέρεις. Όχι, εντάξει. Κοίταξε και ο Πέτκοβιτς να μην τον είναι μεγάλη αξία του. Απλά φέτος δεν έχει καταφέρει να κάνει το κλικ το παραπάνω που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Το ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε με Τερζή Πασαδόρο δεν είναι το οποίο είναι βανταδόρικο, είναι αυτό που λέμε. Είναι γεγονός. Ναι, ναι. Είναι γεγονός. Αλλά το θέμα είναι ότι είτε παίξει ο Στάροβιτς είτε παίξει ο Τερζής, δεν πρέπει σήμερα να μπουν καθόλου χαλάρα στους παραφούς. Δηλαδή το παιχνίδι σήμερα είναι must win. Προχθές τη Δευτέρα την πρωτομαγιά... Γιατί και ο Μοσκοβίτης αυτά έλεγε χθες και άστα must win και τα know-how και τα... Under size 5, ναι, άστα λεφτά. Ναι. Την πρωτομαγιά όταν γύρισε και σου είπα ότι είναι η ώρα του break, έκραζες. Έκραξα εγώ. Δεν μου λες εσύ άστα τα tie break, δεν μου είπες. Εγώ σου είπα μην μιλάς στα παιχνίδια, είμαστε ταπεινοί, πάμε να τα πάρουμε ζούλα. Μα όταν βλέπω ναι. Κάτι όμως δεν μπορώ να μην το λέω. Βρε αγόρι μου, εγώ δεν το είδα, να πούμε στο 3-0 που κάναμε το 1-1. Πες μας λίγο για την υπόθεση του Αγκάμις και του Αδριάδη. Εντάξει, τυπικό είναι πλέον το θέμα. Από την Ομοσπονδία δηλαδή, όποιος είναι δημοσιογράφος και να τους καλέσει, το μεταφέρουν αυτό, ότι η ποινή θα είναι χρηματική. Ναι. Χρηματική γιατί για άλλη μια φορά, εις βάρος του ΠΑΟΚ, ακόμα ένα παιχνίδι, ακόμα ένα άθλημα, δεν γράφτηκαν αυτά που πρέπει να γραφτούν. Τον κομισάριο, πώς το λένε? Ράπτης, λέγεται ο κομισάριος. Ράπτης, ναι. Όχι, Ράπτης είναι ο κόπτης. Δεν έχω πάνω με τα προστάμα, αλλά Ράπτης ήταν ο υπόπτης. Άμα εγώ ήταν ο κομισάριος, κολλάει κιόλας. Κόβει, ράβει εκεί, κάνει, ράνει, ό,τι θέλει. Εντάξει, ναι. δεν γίνεται σε όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ να έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, αν ήταν ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα ο γηπεδούχος, τι θα άκουγε όλη την εβδομάδα ο κόσμος του ΠΑΟΚ για τη ζούγκλα της Τούμπας, για τη ζούγκλα του Παλατάκη, για τη ζούγκλα. Είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να παίζει την μπάλα να μην γράφονται, να παίζει το βόλε να μην γράφονται, να παίζει το χάτμπολ να μην γράφονται. Τον Πλατανία το βαρούσαν ένα τέταρτο λεπτό και δεν γράφτηκε τίποτα. Άλλο και στο μέσο. Ναι. Δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν να φέρουν οι. Τι να κάνει με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό έχει να κάνει. Αυτή η σχέση Ολυμπιακού Αστυνομίας, δηλαδή πραγματικά αρχίζω και πιστεύω ότι τους έχουν μισθωτούς σε κάποια φάση. Κανονικά. Δηλαδή πώς έλεγες να το εξηγήσω. Εντάξει, νομίζω ότι στο 2017 με Σταύρο δεν χρειάζεται να πεις και τα αυτονόητα. Καταλαβαίνουν όλοι. Απλά δεν γίνεται να είναι οι μισοί να κάνουν μπάνιο, να βγαίνουν εκεί μία από τα αποθητήρια και ο παρατήρητης να μην γράφει κάτι. Γιατί δεν έγραψε για τη λαβή του Αγκάμις που έπιασε το λαιμό τον Ανδρεάδη να πω να το δικαιολογήσω. Να βρω τρόπο να το δικαιολογήσω τέλος πάντων. Αλλά δεν γίνεται να το δικαιολογήσω όταν σκάει μια κροτίδα μέσα στα αποδυτήρια και κουνάει χαρτά ετώ. Τέλος πάντων, εμείς να μην πετάξουμε καμία κροτίδα σήμερα ούτε στα αποδυτήρια ούτε στον αγωνιστικό χώρο, μην κάνει κανείς τον νεκρό και έχουμε άλλα. Δεν πρέπει να ασχοληθεί κανένας μόνο τη διαδικασία. Θέλει μόνο. Ηχητική βία, παλμό, ναι αυτό. Δεν χρειάζεται. Δεν έχει να κερδίσει κάτι από άτομα αυτό.
Γιάννης 7. 7 η ώρα το παιχνίδι. Ωραία. Από πολύ νωρίς εκεί θα είμαστε, οπότε θα δίνουμε και στις επόμενες εκπομπές μας 107,4 ενημέρωση. Από ό,τι έχετε ενημερωθεί και έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, θα υπάρχει και ένας έτσι λίγο πιο ζώρικος έλεγχος σήμερα στο Παλατάκι. Διπλός έλεγχος και τα εισιτήρια. Γίνονται και αυτά τα μέτρα, καταλαβαίνετε, γιατί πέρσι δεν ήμασταν μαζί, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ με το Φίνικα είχε 6-7 χιλιάρικα μέσα, είχαν κοπεί 2.100 εισιτήρια. Ναι, νομίζει ότι είναι μαγκιά ο άλλος, θα κουμπεί τζάμπα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Απλά να πω αυτό στον Δημητρή, άλλο να κόψουμε 50 τζάμπα εισιτήρια και άλλο να κόψουμε 4.000 τζάμπα εισιτήρια. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στις 3 στο Εθνικό Κολυμβητήριο ΠΑΟΚ Λιφάδα για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, μην το ξεχνάμε και αυτό. Βγήκε η αποστολή της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει θέματα. Δεν θα συμμετέχουν στην αποστολή ο Αϊντάρεβιτς, είναι έξω ο Πέχαρτ. Ο Αραβίδης δεν είναι έτοιμος, δεν έχει προπονηθεί καθόλου, πάει για ψυχολογικούς λόγους. Εκτός έμεινε από επιλογή του προπονητή ο Βενίσιος και ο Μπακάκης. 20 παίκτες πήρε στην αποστολή. Είναι διαφορετική η τακτική σε σχέση με τον Ίβιτς που παίρνει όλους τους ποδοσφαιριστές του. Ο Χιμένεθ έχει μια εικοσάδα για να ταξιδέψει στο Βόλο. Φίλε 260 που στείλες το μήνυμα, καταλαβαίνουμε απολύτως το τι λες. Απλά έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας ότι μόλις περάσει Τετάρτη δεν θα ξανασχοληθούμε ποτέ με το θέμα των εισιτηρίων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πραγματικά δεν είναι. Δεν ανήκουμε σε ένα κλαμπ που μπορεί να ικανοποιήσει όλους με 8.000 εισιτήρια. Αυτό είναι σαφές, εντάξει. Ένας φίλος ακόμα που παραπονιέται για τη διάθεση των εισιτήριων, όπως πολλοί άλλοι που όλοι έχουν δίκιο, απλώς δεν υπήρχε και δίκαιη λύση για το συγκεκριμένο κομμάτι. Φτάσαμε στις 2. Για την υπόθεση ποδοσφαιρική που εμπλέκεται και ο ΠΑΟΚ βεβαίως και αφορά το Ολυμπιακός Πλατανιάς, η δεύτερη υπόθεση, γιατί η πρώτη είναι το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Υπάρχει και το ΑΕΚ Ολυμπιακός με το Μοντέστο. Ναι. Ο κύριος Σιμιτζόγλου έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Είπε τα αυτονόητα, ότι από τη στιγμή που θα παραλάβει και τα θέσεις, θα ασκηθεί η δίωξη από τα Χανιά, θα πράξει τα δέοντα. Νομίζουμε ότι αν δεν έγινε χθες το βράδυ αυτό, γίνεται σήμερα. Άρα αύριο περιμένουμε την άσκηση δίωξης. Αν ασκηθεί δίωξη, ανοίγει επίσημα και στο ποδοσφαιρικό επίπεδο αυτή η υπόθεση. Δεν μπορεί να επικυρωθεί η βαθμολογία την Δευτέρα. Αν βγει οριστική απόφαση για το Ολυμπιακός ΑΕΚ και δεν ασκηθεί δίωξη από τον κύριο Σιμιτζόγλου, τη Δευτέρα θα κάνουν προσπάθεια να επικυρώσουν την βαθμολογία. Εκεί πλέον παίζεται. Δεν είναι θέμα δηλαδή νόμων, γεγονότων. Δεν μπορούν πλέον να τα αφισβητήσουν. Πάνε να εκμεταλλευτούν το timing. Ναι, μόνο. Πάνε ουσιαστικά ποντάρουν στα άσχημα αντανακλαστικά των ανθρώπων που θα έπρεπε να κινήσουν τη διαδικασία πολύ πιο άμεσα. Πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πάρει στα χαρτιά το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Τεράστια. Γίνεται αυτή τη στιγμή με αφρομή το χρόνο. Μόνο με το χρόνο παίζουν, γιατί πλέον στα γεγονότα είδαν και απόειδαν με τον Αποστολόπουλο που έριξαν όλο το βάρος εκεί, αλλά μετά τον Αποστολόπουλο ακολούθησαν άλλοι 14. Τι να πούν και τι να κάνουν. Ήδη και που ασχολήθηκαν, λάθος έκαναν. Τώρα το θάβουν πάλι και ψάχνουν να βρουν τι είπε ο Βαρσαμής. Εκεί το πάνε σήμερα. Ο οποίος διαγράφηκε, ο πρώτος παρατηρητής. Η επιχειρηματολογία του σήμερα είναι για τον Βαρσαμή. Μια δήλωση που έκανε κτλ. Ναι, επίσης, το επικοινωνιακό του Σατού είναι μια φωτογραφία του Μπουλιοτόπουλου με τον Καρυπίδη. Που είναι κουμπάρι και κολλητή από τη μέρα που παίζαν στον ΠΑΟΚ μαζί. Δηλαδή... Τα γεγονότα δεν αφισβητούνται πλέον. Ναι. Μόνο με τον χρόνο παίζουν. Μήπως και με τη στήριξη και του Παναθηναϊκού. Φυσικά, που από χθες. Τραγική αυτή. Ανέφεραν. Αν τους πάρουν χαμπάρι οι Παναθηναϊκοί, τι κάνουνε. Ότι θέλουν οπωσδήποτε τα play-off να ξεκινήσουν 10 Μαΐου για αγωνιστικούς λόγους, για λόγους του Ζουνίδη κτλ. Κτλ. Δείχνοντάς μας τι θα ψηφίσουν τη Δευτέρα. Όταν θα βρεθούν σε δύσκολη θέση για την επικρίδα τεχνολογίας. Τότε θα επικαλεστούν τα play-off και πρέπει να ξεκινήσουν. Αλλά ας κάνεις με τζόγου τη δίωξη αύριο και θα σου πω πως θα τα επικαλεστούν όλοι. Ναι. Αυτά με το συγκεκριμένο θέμα. Τριτοβάθμιο ρωτάει φίλος για τη δίκη στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Υπάρχει μόνο για τον κατηγορούμενο, τον Ολυμπιακό δηλαδή.
μόνο για την κατηγορούμενο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να προσφύγει. Αν σήμερα στο δευτεροδάθμιο του Ολυμπιακού ΣΑΕΚ, ξέρω εγώ, μεγαλώσει η ποινή. Αυτά. Κλείνουμε και σήμερα την εκπομπή. Θα είμαστε και αύριο κανονικά εδώ με το ΠΑΟΚ 24. Λίγο πριν αναχωρήσουμε για το Βόλο, για να καλύψουμε όλα όσα αφορούν τον μεγάλο τελικό κυπέλου. Με alter ego, ανδρικά ενδύματα και μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κουστούμια. alterego-fashion.gr. Με Ότο Καλογεράς, το ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Βαφείο, σέρβις, φανοπείο, 2310-690-497. Με τα είδη υγιεινής φτύκας στην κάτω Τούμπα. Με τέντες, Τέντα Home από Γιώργο και Γιάννη Κατουρτζίδη. 2310-430-011, τηλέφωνο επικοινωνίας. Και Data Labs βεβαίως, για σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια στα οικονομικά, στην πληροφορική, Εθνική Αμήνη 14α, 2310-22-29-62. Συνέχεια σε πολύ λίγο με Χρήστα Ναταλίδη για το πρόγραμμα του Λίμπερο. Τα λέμε και πάλι αύριο με ΠΑΟΚ 24, λίγο μετά τις 12.